των πολιτικών που είναι κορυφαίες. Οι περισσότερες έχουν να κάνουν με την ιστορικότητα της στιγμής. Όταν βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων, όταν πρέπει να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, εκφράζοντας το λαό που τους εξέλεξε, τους στήριξε και τους περιμένει και που περιμένει από αυτούς λύσεις στα χρόνια προβλήματα που τους ταλαιπωρούν. Μια τέτοια στιγμή είναι και η σημερινή, κυρίες και κύριοι. Μετά από τόσα χρόνια, με παλινοδίες, με εθνικιστικές κορώνες, με γελία αφηγήματα περί πατριωτισμού, ήρθε αυτή η κυβέρνηση που συγκροτημένα με διπλωματικές προσπάθειες, βασισμένη στην εθνική γραμμή που υποστήριζαν όλα τα κόμματα εκτός από το λαός και προφανώς από αυτούς που προέρχονται από εκεί και μεταπήδησαν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, καταφέρνει να επιληθεί ένα ζήτημα που εκκρεμούσε σχεδόν 30 χρόνια. Το σημαντικό αυτής της συμφωνίας έγκυται στο συμφέρον που έχει η χώρα μας να σταματήσει η πρώην Ιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας να είναι ένα σταθές κράτος, ώστε με την ένταξή του σε σχηματισμούς να αποφύγει την κατάρρευση μέσω εμφυλίων διαιρέσεων. Γιατί η αβεβαιότητα με την ύπαρξη του αλβανικού και του μουσουλμανικού στοιχείου, όπως επίσης και με τις επιρροές Ρωσίας και Τουρκίας, μπορούν να οδηγήσουν το διαμερισμό του μεταξύ Αλβανίας, Βουλγαρίας και Σερβίας. Και είναι η μόνη περίπτωση που μπορεί να απειληθεί η χώρα μας, μια και τότε θα ξυπνήσουν διάφοροι βαλκανικοί μεγαλοειδιατισμοί. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε πως η χώρα μας μόνο ωφέλιμη μπορεί να βγει από κάθε συμφωνία που μειώνει την αβεβαιότητα και την αστάθεια στα Βαλκάνια, και αυτή η συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προς σταθερότητα και την ομαλότητα. Η ικανοποίηση όμως που θα έπρεπε να είναι διάχυτη στην κοινωνία αλλά και σε αυτή την αίθουσα δεν υπάρχει. Η χώρα διχάζεται με αποκλειστική ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την ώρα που η συμφωνία χαιρετίζεται στα πρωτοσέλιδα του παγκόσμιου τύπου, την ώρα που παγκοσμίως οι μεγάλες δυτικές χώρες και ξένοι πολιτικοί απονέμουν τα εύσημα στους δύο ηγέτες για τις προσπάθειές τους, η θλιβερή σημερινή πρόταση δυσπιστίας για καθαρά μικροπολιτικούς σκοπούς συμπλέει μοναδικά με τις δηλώσεις του ανιστόρητου Γκρουεύσκη. Αναζητούν αρκετοί εδώ τι κερδίζει η Ελλάδα, χωρίς να σκέφτονται πως έχουν δικαιώματα και οι γείτονές μας. Έχουν δικαιώματα στην αυτοδιάθεσή τους και στη δική τους συνείδηση. Δεν υπάρχουν φιλίες και ειρήνη όταν υπάρχει κυρίαρχος και κυριαρχούμενος. Και φυσικά δεν είναι τυχαία η σύμπλευση με ανιστόρητους εθνικιστές, αφού από τη μια τους έχετε αναγάγει σε αντιπροέδρους στο κόμμα σας και από την άλλη προσπαθείτε για ψηφαλάκια να ψαρέψετε στη θολούρα των δήθεν μακεδονομάχων, πατριωτών και των ακροδεξιών κύκλων. Ευχαριστώ πολύ για όσους μιλάτε. Δίνετε χώρος ύπαρξης στον κατάπτυστο Μπαρμπαρούση, που σήμερα από το ιερό βήμα της Βουλής των Ελλήνων κάλεσε τον ελληνικό στρατό σε πραξικόπημα. Είναι η πρώτη φορά από την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 που ακούγονται τέτοια πράγματα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Προσοχή! Εκτρέφεται το τέρας! Μέχρι και οι ίδιοι χρυσαυγίτες, οι φασίστες, για να μην χάσουν τις έδρες τους στο κοινοβούλιο που κατά τα άλλα το αφορίζουν πολιτικά, διέγραψαν τον Μπαρμπαρούση. Προσοχή και πάλι προσοχή. Η πρακτική σας των τελευταίων ημερών, η γενικευμένη επίθεση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε με το αντισυνταγματικό αίτημα του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, είτε με τις ανεύθυνες δηλώσεις του πρώην ή να υποθέσω νυν Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κυρίου Σαμαρά, είτε με τις δηλώσεις του Ομεάρχη Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Βορύδη περί ανιστόρητης σύμπλευσης, οδηγεί στην απαξίωση των θεσμών της δημοκρατίας και στην τροφοδότηση των πλέον εθνικιστικών, φασιστικών και σκοταδιστικών κύκλων. Και πάλι προσοχή, γιατί δεν θα αρκεί εκ των υστέρων η τοποθέτηση του κυρίου Χατζηδάκη. Το εφεύρημα της πρότασης δυσπιστίας είναι σαφώς αποτέλεσμα των εσωτερικών συσχετισμών στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
απέναντι στην ευκαιρία που βρέθηκε στο δρόμο ενός, κατά τη δήλωσή του, φιλελεύθερου πολιτικού και υπέρμαχου του εξυγχρονισμού, να αποδείξει ότι παραμένει πιστός ακόμα και στις οικογενειακές του παραδόσεις και πεπιθήσεις ενάντια στις εθνικιστικές ρητορίες, να συμπλέψει με λογικές και μετριοπαθείς φωνές που ακούγονται μέσα από το ίδιο του το κόμμα, προτιμά να στοιχηθεί πίσω από τις ακροδεξιές, ψεύτικες, υπερπατριωτικές κορώνες που βοήθησαν κάποιους να χτίσουν πολιτικές διαδρομές και πολιτικές καριέρες. Και αναρωτιέμαι ξανά, είστε όμοιροι του Αντώνη Σαμαρά? Και παρά τις καλύτερες πολιτικές συνθήκες που υπάρχουν σήμερα, όπως παραδέχτηκε η κυρία Μπακογιάννη, κάνετε πρόταση δυσπιστίας που επενδύει στο αδιέξοδο και στο ανεπίλητο. Είναι συνέχεια μιας πολιτικής επιλογής που απομονώνει την Ελλάδα από τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι πρόταση που δυσκολεύει το βηματισμό και το άνοιγμα της χώρας προς τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι μια πρόταση συμφεροντολογική για εσωτερικές κομματικές ισορροπίες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με τη συμφωνία η κυβέρνηση θέτει ένα φραγμό. Φραγμό στη σύγχυση της ιστορίας και γεωγραφίας. Φραγμό στην καπηλεία των εθνικών μας ζητημάτων για μικροπολιτικούς σκοπούς. Φραγμό στις εντάσεις με τις γειτονικές μας χώρες. Και η αξιωματική αντιπολίτευση, αντί να αρκεστεί έστω σε ρόλο παρατηρητή, συντάσσεται με την ακροδεξιά ρητορική. Η Νέα Δημοκρατία περνά επίσημα στην όχθη της μυσαλλοδοξίας και του εθνικισμού. Φυσικά και δεν θα την παρακολουθήσουμε στον ιδεολογικό κατήφορο. Πού είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα κατάντησε να συντάσσεται με περιθωριακές πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η επίλυση της διαφοράς μας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έγινε με νυφαλιότητα, σοβαρότητα και ασφαλιστικές δικλείδες για τα συμφέροντά μας. Η υποστήριξη της συμφωνίας δεν είναι υποστήριξη προς την κυβέρνηση. Είναι πολιτική επιλογή ανάμεσα στο νέο και το παλιό. Τελειώνω, Πρόεδρε. Ανάμεσα στη διορατικότητα και στην κοτόφθαλμη πολιτική. Ανάμεσα στην κλειστή και ανοιχτή Ελλάδα. Και εμείς δεν θέλουμε μια χώρα περιχαρακωμένη. Θέλουμε και παλεύουμε για μια χώρα στο κέντρο των εξελίξεων και όχι για μια χώρα εθνικιστική. Για μια χώρα ανοιχτή στον κόσμο και όχι για μια χώρα θεοκρατική. Για μια χώρα πιστή στις ευρωπαϊκές αξίες. Για μια χώρα ηγέτη στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση αυτή αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι εδώ για τα δύσκολα. Γι' αυτό την επέλεξε ο ελληνικός λαός, γι' αυτό και θα την ξαναεπιλέξει. Και γι' αυτό έχουμε υποχρέωση να κλείσουμε τα αυτιά μας στους ποικίλους εκβιασμούς προχωρώντας μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Καρακώστα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι.